Σέριντάν για τον Μπεμπέ. Και τώρα ο Κύρμο Σλοβαίνο κάνει κίνηση ο Χάφε. Σε αυτόν πήγε μπάλα. Ο Αιγύπτιο από πλάγια για θέση το σουτ. Μπάλα έπηγε απευθεία έξω. Και πάλι ο Γάλλο πέρασε για τον Πιέχ. Δοκίμασε το πόδι του. Καλό το σουτ. Δίπλα από τα δοκάρια του Παναγί. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Αγκάνοβιτ. Και πάλι για τον Πιέχ από πλάγια στην περιοχή. Καλή θέση ο Πιέχ, αυτή τη φορά το σούτ όμως δεν ήταν καλό. Ο Ιρλανδός τον Μπεμπέ. Τον δυσκόλεψε αλλά πέρασε την μπάλα για τον Κιρμ. Με προϋποθέσεις τώρα η Ομονία Σλοβαίνος. Έκανε την προσποίηση με το δεξί το σούτ. Έχει άλλη μια ευκαιρία, γυρίζει αλλά ο Ρομπέρ είναι εκεί. Πρώτου Σέριντάν για να διώξει την φάση σε αυτή την πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομονία. Άλλαξε με τον Μέσκα. Πήγε να μαρκάρει ο Σέριντάν, έμεινε στα πόδια του Στεπάνοβιτς. Πέρασε παλιά. Για τον Ρομπέρ, ο Παναγί έχασε την μπάλα. Ο Ρομπέρ θα κάνει την σέντρα. Ο Κουταντέρ πάει να γυρίσει, ο Σαρδινέρο πάει να γυρίσει, αλλά εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Βλέπετε, είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Ρομπέρ σε αυτή την φάση. Που βγήκε φάση από το πουθενά για την ΑΕΛ. Με τον Σουάρες μπροστά του για τον Μπεμπέ. Βραζιάνος έκανε καλό γύρισμα, έδωσε στον Μπαντιμπαγκά. Το σουτ, το Ντεγκρά λέει όχι. Σέριντάν, Μπαντιμπαγκά, Οικονομίδης, με το αριστερό το σουτ, επέμβαση σπουδαία από τον Ντεγκρά, γλίστρησε στη συνέχεια ελευθερίου, επιμένει η Ομονία. Με τον Κίρμ να κρατάει μπάλα, για τον Χάφες, η σέντρα του Αιγύπτιου στο δεύτερο δοκάρι, ο Ρομπέρ θα απομακρύνει. Αλλά παραμένει το πρόβλημα νομίζω και για τις δύο ομάδες, όταν έχουν την μπάλα στα πόδια να οργανωθούν. Να δούμε εδώ την κάθε την παλιά, πέρασε για τον Κίρμ, αυτός θα γυρίσει, δεν έφτασε ο Ντεγκρά, αλλά δεν υπήρχε κανείς με άσπρη φανέλα εκεί. Ελευθερίου. Σέντρα του Ελευθερίου είναι καλή. Ο Πιέχ την κεφαλιά. Να το γκολ 1-0. Στο 31 για την ΑΕΛ. Με τον Αρκάδιους Πιέχ. Ο οποίος σκοράρει το τέταρτο του γκολ σε 4 σερή παιχνίδια. Τελειώνουν φάσεις. Εδώ βλέπετε ο Πιέχ είναι πίσω. Δεν υπάρχει κανένα offside. Καρφωτή κεφαλιά. Νικάει τον Παναγί. Και ανοίγει το σκορ. Στον τείχος πάντως είναι μόνο ο Μεσκά, γιατί είναι πολύ μακριά. Στην περιοχή, πέρασε η μπάλα πάνω το Σημειάκι. Δεν υπήρχε κάτι εκεί το μεμπτό. Και εδώ η προηγούμενη φάση με το offside, βλέπετε, λίγο πιο μπροστά. Μπάλα κατέληξε στον Μπεμπέ, ενώ ο Μπαντιμπαγκά είναι κάτω, Σέριντάν. Από πλάγια κάνει την κίνηση στην περιοχή. Σέντρα περνάει παράλληλα από την εστία. Έβαλε την κόντρα ο Στεπάνοβιτς και τώρα η ΑΕΛ με τον Αγκάνοβιτς ψάχνει τον Σαρδινέρο. Ανεβαίνει ο Πιέχ. Μπροστά του μόνο ο Όρσουλιτς. Προσποιήθηκε ο Πολωνός με τα αριστερό το πλασέ. Αδύναμο θα μαζέψει όμως σταθερά ο Παναγί. Στεπάνοβιτς έχασε. Ομόνια με αρκετούς παίκτες μπροστά. Το σουτ τώρα 1-1. Πανέμορφο γκολ από τον Άντρας Κίρμ στο 43, ισοφαρίζει η Ομόνια. Με τον Σλοβαίνο να πιάνει πολύ δυνατό σουτ, ευθύβολο. Φάνηκε ότι είχε προϋποθέσεις αυτή η επίθεση της Ομόνιας. Πολύ καλό το σουτ του Κίρμ. Νικήθηκε ο Ντεγκρά. Στο δυνατό σουτ από τον Σλοβαίνο. Και μάλιστα στην αρχική δεκάδα μετά από αρκετό καιρό. Δεν αγωνίστηκε στα τελευταία 4 παιχνίδια. Εδώ ένα μακρινό σουτ. Παναγί δεν ευθυδιάζεται. Από την πλευρά της Ομόνιας. Και μάλιστα... Θα δούμε εδώ όμως τον Χάφες. Θα κάνει βαθιά σέντρα. Ο Ντεγκρά θα διώξει κόρνερ αφού δεν ήταν βέβαιος αν η μπάλα έχει κατεύθυνση στο τέρμα. Καθόλου στην υπόλοιπη χρονιά, αλλά σήμερα είναι ο κανόνας. Θα δούμε εδώ τον Μπαντιμπαγκά. Το δυνατό σουτ αλλά άστοχο. Μπόρεσε να κάνει την πάσα σε πρώτο χρόνο για τον Κίρμ. Την έκανε σε δεύτερο. Ο Σλοβαίνος. Θέλει χώρο, θα κάνει το σουτ. Φαλτσαριστό, σημάδεψε την γωνιά του Ντεγκρά, αλλά...
Μεγάλη παλιά μες στο γνωστό Σέριντάν. Κέρδισε την κεφαλιά. Ο Κιμ τσαπλασάρει. 2-1. Ο άντρας Κιμ γυρίζει το παιχνίδι με δύο προσωπικά γκολ στο 57. Να ξαναδούμε την φάση και να σας ακούσω. Εδώ η μεγάλη παλιά. Δεν υπήρχε offside. Ούτε και στη δεύτερη φάση. Εδώ στην μάχη με τον Σουάρες. Ο Κιμ πάλεψε με το σώμα. Ωραίο το πλάσε. Νίκησε τον εξελθόντα. Ντεγκρά έστειλε την μπάλα πάνω από το σώμα του και στα δίχτυα της ΑΕΛ. Χάφες για τον Κιρμ. Ο Αιγύπτιος που πέρασε ωραία, συρτάει σέντρα. Έσκασε εκεί το γύρισμα 3-1. Ο Μπαντιμπαγκά αυτή τη φορά. Στο 59 η Ομόνια διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Χάφες έκανε την σέντρα. Η μπάλα έμεινε εκεί, γύρισε ο Σέριντάν. Από εκεί και πέρα είχε εύκολο έργο ο Μπαντιμπαγκά. Την έστειλε στα δίχτυα για το 3-1. Και από εδώ, αυτή την κάμερα, το τρίτο γκολ της Ομόνιας, η οποία θα προσπαθήσει να κρατήσει, φαντάζομαι, περισσότερο μπάλα. Εδώ Ρομπέρ, ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στον Όρσουλτς και θα φύγει κόρνερ. Μόλις το πρώτο για την ΑΕΛ, ένα έχει και Ομόνια, εκτέλεσε ο Αγκάνοβιτς. Ο Χενέ από πολύ καλή θέση θα σημαδέψει ψηλά Αγκάνοβιτς. Σαρδινέρο, καλό το τακουνάκι για τον Πιέχ, ο Παναγή θα μαζέψει. Πέρασμα για τον Ρομπέρ, τον κλείνει ο Μπαντιμπαγκά, πέρασε ο Γάλλος, θα γυρίσει. Το πλασέ μειώνει η ΑΕΛ και πάλι σε 3-2 με τον Πιέχ και πάλι να είναι ο σκόρερ στο 75. Από την κίνηση του Ρομπέρ, ο Αγκάνοβιτς το γυριστό πλασέ από κοντά και μειώνει σε 3-2. Στο 75 λοιπόν. Το δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ. Ευχαριστώ. Επόμενη κίνηση και μάλλον η τρίτη θα είναι ο Φλωρέσκου. Γιατί... Θα δούμε εδώ την φάση. Ο Ρουσάς θα κάνει ένα άψυχο γυριστό. Και πάλι ο Βέλγος. Θα βρει τον Κίρμα. Ο Σλοβαίνος θα γυρίσει. Το πλασέ. Μπάλα θα φύγει έξω. Ποιος έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κροάτης από μακριά το σουτ. Πολύ καλό. Πάρα τα δοκάρια του Παναγή. Στο 82 ο Αιγύπτιος έκανε την τρίπλα, πέρασε για τον Εζέ, πρόλαβε τον Ντεγκρά, κρατάει ο Εζέ. Γύρισμα για τον Χάφες, ο Μπαντιμπαγκά, 4-2. Κάπου εδώ νομίζω ότι η Ομόνια κλειδώνει την νίκη. Στο 86, με λιγότερα από 5 λεπτά να απομένουν, βλέπουμε ξανά εδώ την κίνηση του Χάφες, την πάσα στον Εζέ. Γύρισε. Ο Χάφες, το γέμισμα για από κοντά από την Μπαντιμπαγκά, το 4-2.